έστω και λίγα 7 ημέρες, τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν για την υπόθεση απαγωγής 36χρονης στη Λέμεσο. Πρόκειται για 35χρονο από τη Συρία, ο οποίος είναι ο πρώην συμβίος της γυναίκας, και έναν 34χρονο από τη Βουλγαρία. Όπως φαίνεται στο βίντεο που προβλήθηκε από το Σίγμα, τα δύο πρόσωπα που κατεβαίνουν από κόκκινο όχημα βία της βίας βάζουν σε αυτό την 36χρονη Μολδάβη. Οι αρχές στέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, αξιολογώντας άμεσα τη μαρτυρία που είχαν ενώπιον τους και συγκεκριμένα βίντεο από κλειστό κύκλωμα. Μέλος της δύναμης αναγνώρισε τον έναν εκ των δραστών, αφού είναι γνωστός στην αστυνομία. Έτσι, οι αρχές έφταζαν γρήγορα στα ίχνη τους. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 35χρονου και εντοπίστηκε η πρώην συμβία του. Η 36χρονη έφερε εξωτερικές κακώσεις στο σώμα της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εγκαταλείψει το σπίτι όπου ζούσε με τον 35χρονο γιατί την χτυπούσε. Ο 34χρονος από τη Βουλγαρία εντωμεταξύ κατά την αναχώρηση του από το υποστατικό ενεπλάκησε τροχαίο. Εντός του οχήματός του εντοπίστηκε μεταξύ άλλων μικρή ποσότητα crystal meth και δύο μαχαίρια.